Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φουντώνει η αντιπαράθεση στην κεντρική πολιτική σκηνή με την κατάσταση να έχει όλα εκείνα τα στοιχεία της προετοιμασίας των κομμάτων στην πορεία προς τις εκλογές. Θέση παίρνει και η αυτοδιοίκηση με τις πρώτες κινήσεις των προσώπων. Την ίδια ώρα, οι πολίτες συνεχίζουν να ζουν σε ένα καθεστώς ανησυχίας και πίεσης λόγω της ακρίβειας, με τις οικονομικές δυσκολίες και τους απλήρωτους λογαριασμούς να είναι τα πρώτα που θέτουν. Το αυξανόμενο κόστος ζωής αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία των Ευρωπαίων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έφερε στο φως το πιο πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο, που αφορά την περίοδο του φθινοπόρου του 2022. Και όσο υψηλό και αν είναι το 93% του ευρωπαϊκού μέσου όρου που ανέφερε την ακρίβεια ως κυριότερη ανησυχία, η αγωνία των Ελλήνων ξεπερνά κάθε άλλη χώρα, αλλά και κάθε προηγούμενο, αγγίζοντας το ιστορικό 100%, ένα ποσοστό που δεν έχει ξανακάνει την εμφάνισή του στα μέχρι τώρα αποτελέσματα της τακτικής δημοσκόπησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει πείνα, ειλικρινά υπάρχει πείνα. Και μακάρι να δοθεί μία ευκαιρία στην Ελλάδα μας που υποφέρει από τα προβλήματα αυτά. Άλλοι φόβοι των Ευρωπαίων που αναφέρθηκαν σε υψηλά ποσοστά ήταν η απειλή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 97% στην Ελλάδα, 82% σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κλιματική αλλαγή και η εξάπλωση του πολέμου στην Ουκρανία. Για τους Έλληνες συμμετέχοντες, μάλλον αναμενόμενα, η μετανάστευση βρέθηκε στην τρίτη θέση των ανησυχιών, 86%, ενώ η κλιματική αλλαγή κατέλαβε την τέταρτη θέση με 84%. Πολιτική δεν είναι, εντάξει. Πολιτική δεν είναι για το λαό. Είναι για τους πλούσιους. Να μας δούνε αυτοί οι αρμόδιοι από τη Βουλή, επιτέλους, να δούνε την Ελλάδα μας και τους πολίτες. Πάντως, πιο δυσαρεστημένοι, πιο ανήσυχοι και με απόψεις που αποκλίνουν συχνότερα από την ευρωπαϊκή γραμμή, εμφανίζονται οι Έλληνες πολίτες σε όλα σχεδόν τα πεδία που εξέτασε το Ευρωβαρόμετρο. Σημαντικό μέρος αυτής της απεσιοδοξίας ενδέχεται να εξηγείται από τις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες στο ερώτημα που αφορούσε την οικονομική τους κατάσταση. Δύσκολη κατάσταση. Δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Σε αυτό, μόλις το 20% δήλωσαν ότι ζουν σε γενικές γραμμές άνετα με το εισόδημά τους, ένα πενιχρό 1%. Απάντησαν ότι ζουν πολύ άνετα. Ενώ το 51% δήλωσε ότι αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες και το 28% ότι αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Συγκριτικά, το 46% του συνολού των Ευρωπαίων ανέφεραν ότι έχουν σχετική οικονομική άνεση και το 8% μεγάλη άνεση. Ενώ μόλις το 9% ότι αντιμετωπίζουν μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Είδες και μια διαφήμιση που έχει τώρα, τι γίνεται με τους ευρωβουλευτές και με τα λεφτά και με αυτά. Τα λεφτά είναι γλυκά παντού, αυτό έχω να πω. Το 85% των Ελλήνων δηλώνει ότι δυσκολεύεται να πληρώσει λογαριασμούς του, τουλάχιστον ορισμένες φορές. Αποκλήσεις σημειώνονται και στο βαθμό που οι Έλληνες δηλώνουν ότι επηρεάστηκαν οικονομικά από τις αλλεπάλληλες κρίσεις, γεωπολιτική, υγειονομική και κόστος ζωής των τελευταίων ετών σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Θα τα δούμε σε λίγο και με την ανάλυση των καταναλωτών. Τώρα, ψήφο εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία μοιάζει να δίνει η πλειοψηφία των πολιτών με βάση τα τελευταία αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που διενεργήθηκαν μετά τον ερχομό του νέου έτους. Η κατάσταση στην κοινωνία με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις μπορεί να είναι οριακή, όμως οι περισσότεροι με βάση τις απαντήσεις τους στους δημοσκόπους φέρονται να επιλέγουν ξανά το κυβερνών κόσμο. Φωτιά ύστερα και από την χρονική οριοθέτηση των εκλογών από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό παίρνει το πολιτικό σκηνικό με χαρακτηριστικά τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων. Την πρώτη λοιπόν για το 2023 διεξήγαγε η Άλκο για λογαριασμό της τηλεόρασης του Α. Η έρευνα της Άλκο διενεργήθηκε από τις 9 έως τις 13 Ιανουαρίου, κάτι που σημαίνει πως έπιασε και το κλίμα που δημιουργήθηκε από το θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και όσα ακολούθησαν. Χθες βράδυ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Κωστής Παναγόπουλος παρουσίασε το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης και απόψε θα ακολουθήσει το δεύτερο με την πρόθεση ψήφου και άλλα ποιοτικά στοιχεία. Σύμφωνα με το πρώτο μέρος της μέτρησης, οι πολίτες έδειξαν πως θα προτιμούσαν μια δεύτερη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη έναντι του Αλέξη Τσίπρα. Ενδιαφέρον επ' αυτού είχε και το έβριμα ότι ένα μικρό έστω κομμάτι όσων στην έρευνα δηλώνουν ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σε αυτό το ερώτημα τάχθηκαν υπέρ της δεύτερης ευκαιρίας των Κυριάκο Μητσοτάκη με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις δεύτερες κάλπες με ενισχυμένη αναλογική. Ειδικότερα στο ερώτημα αν θεωρούν οι πολίτες ότι το 23 θα είναι καλύτερο για τις οικογένειές τους από το 22, το 47% απάντησε πως θα είναι καλύτερα τα πράγματα ή το ίδιο καλά. Για την ακρίβεια ευθύνεται η διεθνής κρίση, απαντά το 38% έναντι του 25% που απαντά πως ευθύνεται η κυβέρνηση και 32% που εκτιμά ότι ευθύνονται και τα δύο. Στην ερώτηση πως ήταν η κυβέρνηση σε σχέση με αυτό που περίμεναν οι πολίτες, καλύτερη από ό,τι αναμενόταν απάντησε το 21%, ενώ
χειρότερη το 31%. Στην ερώτηση αν τα πράγματα θα ήταν καλύτερα με ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, το 41% απάντησε πως θα ήταν χειρότερα, ενώ το 27% ίδια και καλύτερα ψήφισε το 22%. Αντίστοιχο το κλίμα σε μία ακόμη δημοσκόπηση, εκείνη της Opinion Poll για λογαριασμό του The Talk, που εμφανίζει τη Νέα Δημοκρατία να εισέρχεται δυναμικά στο 23 στην τελική ευθεία προς τις εθνικές εκλογές, με ισχυρό προβάδισμα 7,8% εναντί του ΣΥΡΙΖΑ, με ποσοστό στην πρόθεση ψήφου 32,6% και 24,8% για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με αυτήν την δημοσκόπηση, τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 4,7%, η Ελληνική Λύση 4,2% και το ΜΕΡΑ 25 2,8%. Και δύο νέες δημοσκοπήσεις σήμερα ουσιαστικά επιβεβαιώνουν την διαφορά αυτή και το αποτέλεσμα που καταγράφεται μέχρι τώρα στις τάσεις και τις μετρήσεις οι οποίες γίνονται. Πάμε να γυρίσουμε σελίδα στην ενημέρωσή σας και να έρθουμε σε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, υπό την έννοια ότι μια σειρά από περιστατικά εξαπάτησης μας έχουν απασχολήσει για αρκετό καιρό και θα συνεχίσουν να μας απασχολούν. Σήμερα είχαμε ξανά τον Δήμο Καλαμάτας ως πρωταγωνιστή στη δράση των επιτηδίων. Είναι μαζί μας η Γεωργιάνα Γνωστοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θεμή. Να μας πεις έτσι δύο λόγια για τα όσα έγιναν σήμερα στον Δήμο Καλαμάτας και βγήκε και ανακοίνωση μάλιστα να προσέχουν ιδιαίτερα οι δημότες. Και ήταν χαρακτηριστικές και οι επισημάνσεις του ίδιου του Δημάρχου. Να πούμε ότι ήταν ένα ακόμη περιστατικό, τρία ακόμη περιστατικά. Έχουν προσπαθήσει επιτηδί και στο πρόσφατο παρελθόν να αποσπάσουν χρήματα, θα λέγει κανείς, με τη γνωστή μέθοδο του phishing, κοροϊδεύοντας ανυποψία στους πολίτες ή επαγγελματίες κτλ. Τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα και θα πρέπει να ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι τηλεθεατές, και αντίστοιχα σημαίνει και σε άλλες περιπτώσεις πως τηλεφωνικά δεν γίνονται αυτές οι διαδικασίες, να είναι υποψιασμένοι και φυσικά να ενημερώσουν και το Δήμο αλλά και την αστυνομία. Έγινε λοιπόν γνωστό ότι και σήμερα αλλά και χθες προσπάθησε κάποιοι προσποιούμενοι εργαζομένους της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, και αυτό είναι έτσι αρκετά σημαντικό, να εξαπατήσουν εργολάβο, ιδιώτη που παρέχει υπηρεσίες στο Δήμο Καλαμάτας, αλλά και τοπική εφημερίδα. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την πληρωμή τους. Ευτυχώς αντελήφθησαν τι ακριβώς συμβαίνει οι άνθρωποι εκεί και ενημέρωσαν και το Δήμο και την αστυνομία και είχαμε καλό αποτέλεσμα, θετικό, δεν χρειάστηκε έτσι να χάσουν τα χρήματά τους. Πριν από λίγο χρονικό διάστημα ένας υπάλληλος του Δήμου είχε χάσει τα χρήματα του με αυτή τη διαδικασία με την οποία χειρίζονται, γιατί φαίνεται ότι έχουν και πρόσβαση και στη διάβια και με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό χρειάζεται να προσέχουν ιδιαίτερα οι πολίτες, μπαίνουν και σε προσωπικά στοιχεία, να το πω λίγο πολύ. Είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι το έγκλημα είναι συνήθως ένα βήμα μπροστά. Δεν έχουμε τις διαρρήξεις στα σπίτια, γιατί δεν έχει και κανείς μετρητά τα τελευταία χρόνια. Για πολλούς λόγους, ακόμη και να έχει, τέλος πάντων, γίνονται ηλεκτρονικά οι περισσότερες συναλλαγές. Επομένως, αυτός είναι ο νέος τρόπος. Πρέπει να είναι όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Ενημερώθηκε προφανώς η αστυνομία. Εκδόθηκε αυτή η ανακοίνωση, εξέδωσε αυτή την ανακοίνωση ο Δήμος. Και αυτό που καλεί για να κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο και ας γίνει συνείδηση στους τηλεθεατές, σε όλους μας, είναι ότι και στην περίπτωση του Δήμου αλλά και γενικότερα δεν γίνεται τηλεφωνικά καμία συναλλαγή. Το καταλάβει ο κόσμος και να μην δίνετε προσωπικά του στοιχεία. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό βράδυ. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τα όσα ανέφερε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος. Γιατί πραγματικά βλέπουμε τις τελευταίες ώρες μια έξαρση, έτσι, μια προσπάθεια εξαπάτησης συμπολιτών μας. Θα επαναλάβω και πάλι αυτό που μου πει τόσες φορές και μάλιστα έχουμε καταθέσει και μήνυση κατά παντός υπευθύνου, παλαιότερα όπως θυμόσαστε. Δεν πρέπει να κάνουμε συναλλαγές μέσω τηλεφώνου. Έγινε μια προσπάθεια, προφανώς κάποιοι παρακολουθούν στενά τη διάβια στο Δήμο Καλαμάτας, ενημερώνονται και προσπαθούν μετά να εξαπατήσουν συμπολίτες μας και επιχειρηματίες συμπολίτες μας. Να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν πάρα πολύ σε αυτό. Έχουμε βέβαια και βέβαια έχουμε ενημερώσει. Έχουμε ενημερώσει αντιπρόσωπο στιγμή τον αστυνομικό διευθυντή, ο οποίος έχει αναλάβει πρωτοβουλία. Περισσότερα τώρα από 5,5 κιλά χασίς είχαν στην κατοχή τους δύο αλλοδαπείς γυναίκες στην Τριφυλία, οι οποίες φέρονται να διακινούσαν τις ναρκωτικές ουσίες για λογαριασμό ενός Έλληνα που κρατείται για αντίστοιχα αδικήματα. Η δίωξη ναρκωτικών και η όπια προχωρήσαν σε σελήψεις. Ένα ακόμη κέριο πλήγμα στην εμπορία ναρκωτικών κατέφερε το δραστήριο τμήμα δίωξης της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, το οποίο σε συνεργασία με την Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας συνέλαβε δύο αλλοδαπές 46 και 59 ετών, καθώς και έναν 54χρονο Έλληνα, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης.
προέκυψε από ενδελεχή έρευνα που διεξήγαγε το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία τους τελευταίους μήνες οι 46χρονοι και 59χρονοι για λογαριασμό του 54χρονου Έλληνα κατήχαν και διακινούσαν ποσότητες χασής στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τριφυλίας. Στο πλαίσιο της οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, με τη συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών του νομού, διενεργήθηκε έρευνα σε βοηθητικό χώρο σπιτιού που βρέθηκαν καλά κρυμμένες ποσότητες κάναβης συνολικού βάρους 5 κιλών και 720 γραμμαρίων που κατασχέθηκαν, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα ως μέσα τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Αξίζει να σημειωθεί πως από την εγκληματική τους δράση θα αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κυπαρισίας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας. Αυτά και σε ό,τι έχει να κάνει με το αστυνομικό ρεπορτάζ, θα γυρίσουμε και θα περάσουμε σε άλλα θέματα. Ουσιαστικά σε αυτό που βλέπουμε και στο πρώτο θέμα της ενημέρωσής σας, την ανησυχία των Ελλήνων που σημειώνεται για μία ακόμη φορά στα ζητήματα της οικονομίας. Οικονομία σημαίνει ακρίβεια, σημαίνει ανατιμήσεις, όλα αυτά που έχουμε δει να διαμορφώνονται τον τελευταίο χρόνο με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, ο κ. Γιώργος Λεχουρίδης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, καλή χρονιά να ευχηθούμε. Καλή χρονιά. Να είμαστε καλά. Και δύναμη, κουράγιο και χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι του Αγίου Αντωνίου. Οπότε χρόνια πολλά και σε εορτάζοντες και εορτάζοντες. Να είναι καλά να βάλουν όλοι το χέρι τους, τουλάχιστον να μην βλέπουμε αυτά που βλέπουμε σε επίπεδο τιμών, γιατί οι τιμές είναι αυτές που κυριαρχούν και στις δημοσκοπήσεις, ως το κύριο άγχος, το κύριο μέλημα των πολιτών από εδώ και πέρα. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε τώρα? Κύριε Κανελόπουλο, αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Δεν πρόκειται να σταματήσει, γιατί τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη με την έναρξη της νέας χρονιάς και ακρίβεια συναντά αύξηση στα προϊόντα που φτάνει στο 10% και σήμερα έχει 15-16 ο μήνας. Καταλαβαίνετε ότι θα συνεχίζουν να αυξάνονται οι τιμές στα προϊόντα το επόμενο χρονικό διάστημα. Εάν το Υπουργείο δεν λάβει μέτρα έγκαιρα για να σταματήσει την εσφροκέρδεια που θεωρεί ότι δεν υπάρχει από τη μία κατά τα λεγόμενα του Υπουργού του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, κατά τα άλλα λεγόμενα του αναπληρωτή Υπουργού του κ. Παπαθανάση ότι υπάρχει εσφροκέρδεια, γίνονται συστηματικοί έλεγχοι και επιβάλλονται κυρώσεις, και βεβαίως κατά την άλλη άποψη του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή και Εμπορίου, ο οποίος λέει ότι η μείωση των ποσοτήτων στις ίδιες συσκευασίες δεν είναι παράνομη, αντίθετα με το ότι ο υπουργός του είχε πει ότι αυτή η μεθοδολογία να μειώνονται οι ποσότητες και να παραμένουν οι τιμές ίδιες ή ακόμα και να αυξάνονται είναι παράνομο. Θα δούμε, θα δούμε τα όσα δώσατε στη δημοσιότητα. Και αυτά είναι στοιχεία, είναι πράγματα τα οποία φαίνονται και καταγράφονται. Να βλέπουμε λοιπόν τις δύο κάρτες για να τις αναφέρουμε και στο πεδίο των αριθμών πια. Βλέπουμε λοιπόν, μείωσαν τις ποσότητες, αύξησαν τις τιμές. Ψωμί για τόστ, 700 γραμμάρια 1,02 ευρώ. Ψωμί για τόστ, 680 γραμμάρια 1,29 ευρώ. Κατεψυγμένα λαχανικά, 1 κιλό 2,99 ευρώ. Κατεψυγμένα λαχανικά, 900 γραμμάρια 3,33 ευρώ. Όλα αυτά στην εξέλιξη. Πάμε και στην άλλη κάρτα. Μαργαρίνη, 500 γραμμάρια 5,45. Το ίδιο προϊόν, 450 γραμμάρια γίνεται 5,97. Τα πατατάκια, 120 γραμμάρια 1 ευρώ, τα 100 γραμμάρια 1,5 ευρώ. Αυτές είναι κάποιες ενδεικτικές τιμές που φαίνεται ότι και οι ποσότητες μειώθηκαν και οι τιμές αυξήθηκαν την ίδια στιγμή, κύριε Λεχουρίτη. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε όλη την αγορά, κύριε Κανελόπουλε, όχι μόνο στα είδη των δύο καρτών που δείξατε, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά γιαούρτια, υπάρχουν σημαρικά, υπάρχουν τροφές για σκύλους, για γάτες, υπάρχουν χαρτικά, υπάρχουν χαρτί υγείας, που ένα παράδειγμα τα 24 τεμάχια είχαν 5 και 20, τα 10 τεμάχια 3 ευρώ, δηλαδή πήραν αύξηση από 0,21 που είχε το 1, πήγανε στα 0,30-50% αύξηση. Αυτό λοιπόν και άλλα τέτοια προϊόντα
έχουν πάρει μέσα σε ένα μεγάλο σε ένα χρονικό διάστημα, Γενάρη του 22, Γενάρη του 23 μπορούμε να πούμε, μία αύξηση από 2,29 το χαρτί υγείας στα 3,29. Δηλαδή υπάρχουν αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Από την άλλη έρχεται ο Υπουργός και λέει όταν υπερβαίνουν το κέρδος που έχει προσδιοριστεί επιβάλλονται κυρώσεις. Μα δεν υπερβαίνουν το κέρδος που έχει προσδιοριστεί. Όταν ανεβαίνει η τιμή ενός προϊόντος στη χοντρική, ανεβαίνει και η τιμή του προϊόντος στη λιανική. Όμως, άλλη τιμή έχει ένα προϊόν όταν είχε 100 ευρώ στην 20% που είναι το περιθώριο κέρδους στα 120, και αν το πουληθεί αυτό, μάλλον αγοραστεί το προϊόν αυτό 150, θα πουληθεί 180. Άρα το κέρδος θα είναι 30 ευρώ. Βλέπουμε τη διαφορά που υπάρχει. Όσο ακριβένει ένα προϊόν, τόσο μεγαλώνει το κέρδος της επιχείρησης. Και δεν είναι τυχαίο ότι βγάλανε στοιχεία, πως είπαν τα στοιχεία και απέδειξαν ότι τα σούπερ μάρκετ μέσα στο 2022 κερδίσαν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, 5,5 δις, αν θυμάμαι καλά, σε σύγκριση με την επισκεψιμότητα η οποία έπεσε. Γιατί έπεσε λόγω της ακρίβειας και ο καταναλωτής εκεί που αγόραζε 5 προϊόντα ή 10 προϊόντα αγοράζει τα μισά ή τέλος πάντων προσπαθεί να βρει εναλλακτικές λύσεις. Αυτό συμβαίνει και να πούμε και στις μεγάλες αλυσίδες, έτσι, γιατί οι μικρές αλυσίδες έχουν συμπιεστεί κατά πολύ και τα τοπικά καταστήματα που ξέρουμε πώς στηρίζουν και τις γειτονιές και την καθημερινότητα δεν ζουν τις ίδιες μέρες. Εννοείται και παράλληλα είχαμε επισημάνει ότι εφαρμόζεται το καλάθι του νοικοκυριού. Μα δεν πρέπει αυτός ο οποίος ζει σε ορεινές περιοχές που δεν έχουν μεγάλα σούπερ μάρκετ ή σε σημεία που η Ελλάδα δυστυχώς είναι όχι η Αθήνα, όχι η Θεσσαλονίκη ή ο Πειραιάς, η Ελλάδα είναι μικρά χωριά, είτε σε νησιωτικές περιοχές είτε σε ορεινές περιοχές της κεντρικής στερεάς Ελλάδος ή ακόμα και της Πελοποννήσου, αυτός δεν έχει δικαίωμα να αγοράσει κάποιο φτηνότερο προϊόν μέσα από το καλάθι ή τέλος πάντων εκτός καλαθιού? Γιατί αυτός από την Κάρπαθο να αγοράζει το μακαρόνι 1,60 ενώ η κανονική του τιμή είναι 0,60 λεπτά? Γιατί να αγοράζει το γάλα στα 2,5 ευρώ ενώ η τιμή του είναι στο 1,20? Αυτές οι διαφορές τιμών ακόμα και στα καύσιμα, γιατί το λέω αυτό, το λέω κύριε Κανελόπου, επειδή με πήρε κάποιος από την Κάρπαθο διαμαρτυρόμενος, πρόεδρε κάντε κάτι ο ΣΥΝΚΑ γιατί δεν πάει άλλο η κατάσταση. Όχι, δεν επαρκούν τα χρήματα για να μείνουμε στην Κάρπαθο, δεν επαρκούν τα χρήματα για να ζήσουμε στην Κάρπαθο. Πανάκριβα τα καύσιμα, πανάκριβη η αγορά, πανάκριβα τα προϊόντα, όλα είναι πανάκριβα. Πώς μπορεί να τα βγάλει γιατί ο Καρπαθιώτης το ίδιο μισθό παίρνει με αυτόν που ζει στην Καλαμάτα, στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Αγρίνιο ή στη Θεσσαλονίκη? Δεν αδιαφοροποιείται ο μισθός του. Και παράλληλα να δούμε ότι σε πολλές νησιωτικές περιοχές λόγω της τουριστικής περιόδου δεν βρίσκουν και σπίτια να νοικιάσουν οι υπάλληλοι, με αποτέλεσμα να τα... Κρατάμε τα δεδομένα αυτά να ρωτήσω τώρα κάτι και να κλείσουμε με αυτό. Για τα ζητήματα της εσκροκέρδειας, έχουμε δει κάτι δραστικό μέχρι τώρα? Από την πλευρά της κυβέρνησης, όχι, ναι. Βέβαια. Αφού ο Υπουργός λέει ότι δεν υπάρχει εσκροκέρδεια, άρα τι είναι δραστικό, θα δούμε. Όταν ο Υπουργός βγαίνει και λέει ότι δεν υπάρχει εσκροκέρδεια, τι περιμένετε να γίνει στην αγορά? Να γίνουν έλεγχοι ή να ενεργοποιηθεί η περιβόητη δημαία και να πάει να κάνει ελέγχους να δει αν υπάρχει εσκροκέρδεια? Ξέρετε πώς την διαπιστώνουν την εσκροκέρδεια, κύριε Κανελόπουλε? Μέσα από τα γραφεία τους. Δεν πάνε να δουν την αγορά. Νομίζω είπατε το πιο σημαντικό, γιατί ξέρουμε το ότι γίνεται και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε σούπερ μάρκετ που έχουν κειμενόμενες τιμές σε προϊόντα. Κύριε Κανελόπουλε, υπάρχει πλατφόρμα στο Υπουργείο που υποχρεούνται να δίνουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Μέσα από εκεί θεωρούν ότι έτσι κοντρολάρουν την ακρίβεια και την εσκροκέρδεια. Αν δεν περπατήσεις στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο και στα σούπερ μάρκετ, δεν μπορείς να δεις πού πάει η αγορά και ποια είναι η αντίδραση των πολιτών καταναλωτών. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, που μας μετέφερε το κλίμα σχετικά με το τι συμβαίνει γύρω από τον χώρο των ανατιμήσεων.
Θα δούμε σε λίγο το τι συμβαίνει με τον χώρο των επιχειρήσεων και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Στούπα. Πάμε εμείς τώρα να δούμε, για να κληρώσουμε αυτά που λέγαμε νωρίτερα με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε και μία είδηση που προκαλεί αίσθηση για την συνέχεια, καθώς ένας γιατρός από την Πάτρα σκορπούσε εθισμό μέσα από παράνομες ενταγογραφές ναρκωτικών ουσιών σε ξένα άμκα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και την Ιλία. 2,5 χρόνια πέρασαν από την αποκάλυψη της παράνομης φάμπρικας που φέρεται να είχε στήσει γιατρός, ο οποίος συνταγογραφούσε ναρκωτικές ουσίες στα άμκα πολιτών από πόλεις της Δυτικής Ελλάδας. Εδώ και λίγα 24 ώρα το ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αποφάσισε να του επιβάλει την ποινή της προσωρινής παύσης της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεχόμαστε καταγγελίες πολιτών ότι υπάρχει παράνομη συνταγογράφηση στο άμκα τους, χωρίς να το γνωρίζουν, ναρκωτικών ουσιών. Αυτές οι καταγγελίες μας ενεργοποίησαν, καλέσαμε τον γιατρό σε απολογία, ο οποίος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, όμως ήταν αρκετά τεκμηριωμένες μερικές από αυτές και φυσικά η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Όπως είχε αποκαλυφθεί τον Ιούλιο του 2020, οι ανυποψίαστοι πολίτες διαπίστωσαν ότι το άμκα τους ήταν φορτωμένο με συνταγογραφήσεις ναρκωτικών ουσιών, κάτι που οι ίδιοι ουδέποτε και για κανένα λόγο δεν είχαν κάνει. Η διερεύνηση των καταγγελιών οδήγησε σε συγκεκριμένο γιατρό από την Πάτρα, ο οποίος και είχε ενορχιστρώσει το όλο κόλπο. 5 χρόνια. Συνεχώς καταγγελίες πολιτών, όχι μόνο από τη δική μας περιοχή, αλλά και από άλλες περιοχές, και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ότι ουσιαστικά τα άμκα των ασφαλισμένων ή των πολιτών τα έβρισκαν με διάφορους τρόπους και δεν περιορίζονταν στη δική μας χωρική αρμοδιότητα, αλλά και από άλλες πόλεις υπήρχαν καταγγελίες. Όλα αυτά τα χρόνια ο ΕΟΠΗ, παρότι είχε στη διάθεσή του τα στοιχεία της υπερσυνταγογράφησης ναρκωτικών και τις καταγγελίες πολιτών, αλλά και την αναφορά του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, δεν είχε προχωρήσει σε κανένα μέτρο εναντίον του γιατρού. Εκδόθηκε λοιπόν η απόφαση προσωρινής παύσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος του γιατρού. Ο γιατρός άσκησε έφεση και αυτό εκδικάστηκε από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που είναι το δευτεροβάθμιο όργανο. Και φυσικά αναμένουμε και τα αποτελέσματα από τη δικαιοσύνη, διότι όλες αυτές οι καταγγελίες έχουν διαβιβαστεί αρμοδίως στις εισαγγελικές αρχές και στον ΕΟΠΗ. Αναμένουμε να υπάρχει εξέλιξη και σε αυτό το τομέα, γιατί δεν υπάρχει μόνο πειθαρχικό παράπτωμα, υπάρχει και ποινικό. Επομένως και εμείς περιμένουμε και την απάντηση και την εκδίκαση της δικαιοσύνης. Μετά τώρα, το πυρνόξελο και το πυρνενέλαιο που παράγεται σε Μεσσηνία και Λακωνία βρίσκει τη δική του εξαγωγική πορεία, λαμβάνοντας περίοπτη θέση στις αγορές του εξωτερικού. Μάλιστα, η συμφωνία που εξασφάλισαν οι εταιρείες EcoEnergia και KHCELIS ΑΕ σε πολύ καλή τιμή με μια ισπανική εταιρεία που θεωρείται από τους μεγαλύτερους αγοραστές του κόσμου, εξασφαλίζει να πάει το προϊόν, το ποιοτικό προϊόν της περιοχής μας, σε μια περαιτέρω αξιοποίηση του σε μια σειρά από τομείς. Το σημαντικό είναι ότι προσθέτει συνάλλαγμα στην οικονομία της περιοχής και έρχεται να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο την όλη ελαιοπαραγωγική αλυσίδα. Σημείο αναφοράς γίνεται το λιμάνι της Καλαμάτας για την εξαγωγή κοντά στο 50% του πυρνελαίου που παράγεται στη χώρα μας. Για να έχει αυτή η προσπάθεια αποτέλεσμα, κομβική είναι η παρουσία των εταιρεών EcoEnergia και KHCELIS ΑΕ, που όλα αυτά τα χρόνια κρατούν με δυναμικό τρόπο την εξαγωγική δίωδο μέσω συμφωνιών που καταφέρνουν και μέσω αυτών προστίθεται σημαντικό συνάλλαγμα στην οικονομία της περιοχής. Σήμερα φορτώνουμε 1.300 τόνους πυρηνελαίου, εκ των οποίων οι 1.000 προέρχονται από το πυρηνελαιουργείο μας στη ΒΠΕ με λιγαλά την EcoEnergia και οι υπόλοιποι 300 από το πυρηνελαιουργείο μας στην KHCELIS ΑΕ στη Σπάρτη. Με την τιμή που εξασφαλίζεται να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, μια ποσότητα 1.300 τόνων ποιοτικού πυρηνελαίου φορτώνει τις ημέρες αυτές στο λιμάνι της Καλαμάτας, ενεργοποιώντας παράλληλα και μια σειρά από άλλους κλάδους της οικονομίας. Η συμφωνία επιτεύχθηκε με την Προντόζα, που είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής πυρηνελαίου στον κόσμο. Και με την εταιρεία αυτή έχουμε εδώ και 30 χρόνια πολύ καλές επαγγελματικές και οικογενειακές σχέσεις. Η συμφωνία έγινε σε μια πολύ καλή τιμή. Η παραγωγική δυναμική των δύο εταιρεών, EcoEnergia και KHCELIS ΑΕ, μαζί με την τεχνογνωσία την οποία διαθέτουν, προσθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα στην ποιότητα του παραγόμενου πυρηνελαίου. Τα πυρηνέλαιά μας, τόσο αυτά που παράγονται στο πυρηνελαιουργείο μας, στο Μελιγαλά, την EcoEnergia, όσο και αυτά που παράγονται στο εργοστάσιο μας στη Σπάρτη,
έχουν μεγάλη ζήτηση στις αγορές του εξωτερικού, χάρη στην άριστη ποιότητά τους, η οποία οφείλεται τόσο στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας, όσο και στην πολύ μεγάλη προσοχή που δείχνουμε σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας των ελαιοπυρήνων. Το τοπικό μας πυρνέλαιο κάνει θράψη στο εξωτερικό και μάλιστα η χρήση του είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη μαγειρική. Το πυρινέλαιο χρησιμοποιείται στη μαγειρική, στη ζαχαροπλαστική, στην κονσερβοποιία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως dressing στις σαλάτες και στο φαγητό γενικότερα. Το πλέον σημαντικό στοιχείο είναι ότι όλη η ποσότητα του πυρινελαίου, η οποία παράγεται σε Μεσσηνία και Λακωνία, από την ΚΑΠΑ Χατζέλης ΑΕ και την οικοενέργεια, εξάγονται στο εξωτερικό. Τόσο η οικοενέργεια όσο και η ΚΑΠΑ Χατζέλης ΑΕ εξάγουν όλη την ποσότητα που παράγουν σε πυρινελαίο. Σημαντική και η δυναμική των εταιριών σε επίπεδο απασχόλησης. Μαζί με τα άτομα που απασχολούνται στην τρίτη μονάδα που έχουμε στους Μολάους Λακωνίας, το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται ανέρχεται σε περίπου 120 άτομα. Φυσικά, μέσα στην όλη συνθήκη, ρόλο παίζουν και οι περιοριστικοί παράγοντες, οι οποίοι, εάν δεν υπήρχαν, οι ποσότητες παραγωγής αλλά και εξαγωγής θα ήταν κατά πολύ υψηλότερες. Ο ύψος των εξαγωγών σε πυρινέλαιο και πυρινόξυλο τη φετινή περίοδο θα φτάσει σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Θα ήταν όμως σημαντικά υψηλότερο εάν δεν είχαν τεθεί από την πολιτεία κάποιοι περιορισμοί στη λειτουργία μας. Αυτά λοιπόν από μια προσπάθεια που πραγματικά αξίζει, προσθέτει συνάλλαγμα και έρχεται να ολοκληρώσει και τον κύκλο της ελαιοπαραγωγικής αλυσίδας. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε με ποιον τρόπο και άλλες χώρες αξιοποιούν αυτό το ποιοτικό παραγόμενο πυρινέλαιο που υπάρχει στην Μεσσηνία και τη Λακωνία. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Λέμε για τις προσπάθειες των επιχειρήσεων. Σε αυτό τον χώρο θα έρθουμε με τον εκπρόσωπο του επιμελητηρίου, τον πρόεδρο της ΕΤΑΠ επιμελητηρίου και υπεύθυνο του ΓΕΜΗ, τον κύριο Σταυροστόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλή χρονιά εύχομαι σε εσάς και στους επιχειρηματίες του νομού μας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχόμαστε μια καλή χρονιά. Ξεκινάει τουλάχιστον στο πεδίο των αριθμών με κάτι θετικό, ένα θετικό ισοζύγιο. Εγγραφές, διαγραφές για το 2022. Δεν ξέρω πόσο υποκειμενικό είναι αυτό, γιατί σίγουρα δύσκολα κλείνουν και οι επιχειρήσεις. Σωστά. Αλλά εύκολα ανοίγουν πια. Μπορώ να πω ότι υπάρχουν προγράμματα που ενισχύουν τη νέα επιχειρηματικότητα. Άρα εκεί ναι, η κυβέρνηση έχει κάνει σωστά βήματα στο να βοηθήσει ένα νέο επαγγελματία να ξεκινήσει τη δραστηριότητά του. Οπότε, ναι, μέσω ΑΕΔ, μέσω προγραμμάτων από το ΕΣΠΑ μπορούν να γίνουν επενδύσεις από νέους επαγγελματίες. Άρα, ναι, υπάρχει μια όθηση και για αυτό το λόγο. Τα νούμερα λένε την είναι αλήθεια, λένε πολλές φορές. Οπότε, για το 2022 στην Μεσσηνία είχαμε 668 νέες εγγραφές επιχειρήσεων, κατά κύριο λόγο παροχής υπηρεσιών, κατά δεύτερο εμπορικές επιχειρήσεις, λοιπόν, και στη συνέχεια μεταποιητικές. Και είχαμε, θα έλεγα, μόνο 138 διαγραφές, βάζοντας και τον παράγοντα όμως αυτό που είπατε, ότι κάποιες φορές είναι δύσκολο να κλείσουμε μια επιχείρηση, οπότε την αφήνουμε για αργότερα, την αφήνουμε ανενεργή ή την αφήνουμε σε λειτουργία χωρίς να τη χρησιμοποιούμε. Άρα αυτό δεν καταγράφεται στις διαγραφές. Παρ' όλα αυτά είναι ένα δείγμα. Θετικά μηνύματα που σχετίζονται δηλαδή με επιχειρήσεις στον χώρο της μεταποίησης, με επιχειρήσεις που μπορεί να είναι σε χώρους όπως ο τουρισμός ή σε κάποιες άλλες, έτσι. Ναι. Όντως τα μηνύματα είναι θετικά, γιατί βλέπουμε ότι αρκετά μεγάλο ποσοστό. Θα έλεγα περίπου 10% είναι σε καταλήματα και ξενοδοχεία. Υπάρχουν στην εστίαση επιχειρήσεις, αλλά δεν θα έλεγα ότι εκεί είναι ο μεγάλος, γιατί είχαμε 100 επιχειρήσεις νέες το 2022, αλλά είχαμε και 40 που έκαναν διαγραφή. Οπότε δεν νομίζω ότι η εστίαση είναι αυτή που δίνει την δυναμική. Πιστεύω ότι ο νομός μας εδώ και πολλά χρόνια διατηρεί μια αναπτυξιακή, έτσι, προοπτική. Και στις κατασκευές, στις οικοδομικές επιχειρήσεις, γιατί και εκεί υπάρχει μεγάλη ζήτηση, σε συμβουλευτική, σε κλάδους δηλαδή που χρειάζονται υποστήριξη επαγγελματίες, χρηματοοικονομικά. Βλέπουμε αρκετές επιχειρήσεις που ανοίγουν και σε αυτούς τους κλάδους για να στηρίξουν τους επαγγελματίες σε όλα αυτά τα καινούργια που ζητάει το κράτος από εμάς. Αν πάλι συμβουλευτώ τα νούμερα, το λιανικό εμπόριο είναι το νούμερο ένα, δηλαδή αρκετές επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο έχουν κάνει βήμα μπροστά σε σχέση με αυτές που έχουν κάνει διαγραφή. Και ναι, διαχείριση ακίνητης περιουσίας λόγω των Airbnb και των πολλών διαμερισμάτων έχουν αντίστοιχα δημιουργηθεί επιχειρήσεις για καθαριότητα, για διαχείριση αυτών των ακινήτων. Ναι, ναι. Οπότε έχουμε μια αναπτυξιακή προοπτική. Κινητικότητα, εγώ ναι. Θα το πω αυτό. Από την άλλη. Είμαστε σε μια συνθήκη που οι επιχειρήσεις παίρνουν πολύ δύσκολα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι το βλέπετε, γιατί υπάρχει ακρίβεια, υπάρχουν οι πιέσεις, υπάρχουν οι υποχρεώσεις, υπάρχει το ενεργειακό που δεν σβήνει εύκολα από την εξίσωση. Πώς αυτό, σαν επιμελητήριο και
μπορείτε να καταγράψετε την αγωνία των επιχειρήσεων και να πιέσετε προς την κατεύθυνση των λύσεων. Εμείς αυτό που οφείλουμε να κάνουμε ως φορέας στήριξης των επαγγελματιών και εκπροσώπησης των επιχειρηματιών είναι τα προβλήματά τους να τα εισηγούμαστε στα αρμόδια Υπουργεία και στις αρμόδιες επιτροπές. Αυτό το κάνουμε τα τελευταία δύο χρόνια έντονα, γιατί ήταν τώρα λόγω πανδημίας και ενεργειακής κρίσης και με τον πόλεμο δημιουργήθηκαν σε διάφορους κλάδους διαφορετικά προβλήματα. Άλλες επιχειρήσεις είχαν ενεργειακό πρόβλημα, επιχειρήσεις είχαν με τις εισαγωγές τους, ακρίβαναν πολύ πρώτες ύλες. Άρα οφείλαμε για διαφορετικούς κλάδους να κάνουμε διαφορετικές εισηγήσεις. Αυτό το έχουμε κάνει. Κάθε εβδομάδα φεύγουν επιστολές από το Επιμελητήριο Μυσσηνίας προς τα αρμόδια Υπουργεία. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια άλλη παρέμβαση, δεν νομοθετούμε. Εμείς οφείλουμε να εισηγούμαστε τα προβλήματα της κοινωνίας που εκπροσωπούμε. Mm-hmm. Κάνουμε αντίστοιχα πολλά σεμινάρια για να ενισχύσουμε τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες. Τους βοηθάμε στο να κάνουν τις αιτήσεις τους στα ΕΣΠΑ, τους ενημερώνουμε για το τι χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν. Ανατακτά χρονικά διαστήματα φέρνουμε εταιρείες και συμβούλους και από το κράτος. Είχαμε πρόσφατα από το Υπουργείο Εργασίας τον κύριο Αγραπηδά, τον Γενικό Διευθυντή, να ενημερώσει για το εργάνι, για τις αλλαγές που θα γίνουν. Προσπαθούμε να παίξουμε αυτό το ρόλο, να είμαστε δίπλα στον επαγγελματία και για να τον βοηθήσουμε για το επόμενο βήμα του, αλλά και να τον βοηθήσουμε να λύσει κάποια προβλήματά του. Πριν πάω στα νέα δεδομένα, έτσι όπως τα θέσατε, θα είναι πολύ δύσκολο το 2023. Θεωρώ ότι επειδή εξομαλύνονται κάποια προβλήματα, δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει μόνιμα ένας πόλεμος και μόνιμα μια πανδημία. Πάντα δηλαδή στις κοινωνίες και ιστορικά υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω. Θεωρώ ότι πάμε προς καλύτερες μέρες. Έχουμε περάσει πολύ δύσκολα 2 χρόνια, 2,5 με πάρα πολλά προβλήματα και παγκόσμια, όχι μόνο για την Ελλάδα. Θεωρώ όμως ότι το 2023 ότι θα έχουμε καλύτερες μέρες εμείς που είμαστε εδώ στη Μεσσηνία, σε έναν ευλογημένο τόπο αναπτυξιακά και όχι μόνο. Ακόμα και στις δύσκολες μέρες, στα δύσκολα χρόνια, πάλι αντέξαμε. Και φέτος, ξέρω εγώ, έχουμε μια καλή τιμή στο λάδι. Συνεχίσαμε να έχουμε τουρισμό το καλοκαίρι στα ίδια νούμερα και ίσως και λίγο καλύτερα. Άρα λέω ότι ναι, εμείς θα πάμε καλύτερα το 2023, αρκεί και εμείς σαν επιμελητήριο να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα για τους επαγγελματίες και να τους βοηθήσουμε να πάρουν αυτό που τους αξίζει εδώ στη Μεσσηνία. Θα το δούμε αυτό να συμβαίνει και το ελπίζουμε να συμβαίνει. Πάμε να δούμε όμως τις καταστάσεις. Εργάνη, είπατε νωρίτερα. Ναι, αυτό είναι κάτι καινούριο. Ναι, πολύ καινούριο. Άλλο ένα καρπούζι που βάζει ο επιχειρηματίας στη μασχάλη του που παίρνει το διαχειριστή. Οι ίδιες επιχειρήσεις το βάζουν και ουσιαστικά πρέπει να κάνουν πολλά πράγματα πια. Ωραία. Μου δίνεται την ευκαιρία να τονίσω κι εγώ ότι το εργάνι, το πώς θα το διαχειριστούμε, ναι, είναι ένα θέμα του επιχειρηματία. Δεν είναι ένα θέμα του λογιστή. Ο λογιστής μας κάνει τη δουλειά του, στέλνει τη μισθοδοσία, ανεβάζει τις υποχρεώσεις της επιχείρησης εκεί που πρέπει. Αυτή η διαδικασία τώρα με τις κάρτες, με το να χτυπάει ο υπάλληλος την κάρτα του ανάλογα με το ωράριο που δουλεύει, με τον επιχειρηματία να έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το ωράριο γιατί έτυχε κάτι στη δουλειά και θέλει ένα σερβιτόρο να τον βάλει να δουλέψει λίγο παραπάνω. Μέχρι πριν έπρεπε να πάρει τον λογιστή του τηλέφωνο για να τα κάνει αυτά. Τώρα το κράτος του δίνει τη δυνατότητα, παίρνοντας μια εφαρμογή, είτε αγοράζοντάς την, είτε και δωρεάν από το Υπουργείο, να την κατεβάσει στο κινητό του και να μπορεί να τροποποιεί το ωράριο ενός εργαζόμενου ή να φέρνει έναν εργαζόμενο που δεν δουλεύει σήμερα να του αλλάζει ημέρα. Να του δηλώνει την άδειά του, να του δηλώνει την απουσία του. Μέχρι εκεί για τώρα. Μέσα στο 2023. Για πείτε μου λίγο και μέσα στο 2023. Μπράβο. Γιατί εδώ μπορεί να φαντάζει και θεωρητικά κάτι θετικό. Χρήσιμο. Μπράβο, μπράβο. Και είναι όντως χρήσιμο. Να. Λοιπόν, γιατί αφορτίζουμε και λίγο και τα λογιστήρια από τέτοιες απορίες και για να τους αφήσουμε να κάνουν και τη δουλειά που πρέπει οι λογιστές. Για να είναι οικονομικοί σύμβουλοι στις επιχειρήσεις. Μέσα στο 2023, προς το καλοκαίρι και όσο οδεύουμε προς το τέλος. Θα μπουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις στο να χτυπάνε κάρτα. Θα μπουν όλες οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι τους να χτυπάνε κάρτα. Τι σημαίνει αυτό, ότι όταν κάποιος θα πηγαίνει το πρωί στη δουλειά του, θα πρέπει είτε από το κινητό του να έχει ένα QR code, είτε να το έχει τυπώσει και θα υπάρχει ένα tablet εκεί, ένα scanner ανάλογα την επιχείρηση, που θα περνάει το QR και θα λέει ήρθα για δουλειά. Και όταν το μεσημέρι, το απόγευμα φεύγει, θα πρέπει να το ξαναπερνάει και θα λέει έφυγα από τη δουλειά. Τι σημαίνει αυτό, ότι έτσι θα καταγράφουμε το πόσες ώρες δουλεύει αυτός ο άνθρωπος, ποιες μέρες. Και από όλο αυτό το πράγμα θα δούμε και την πραγματική εργασία του, τι υπάρχει, πού υπάρχει και εκεί θα πρέπει και οι επιχειρηματίες να πάρουμε κάποιες καινούριες αποφάσεις. Ευχαριστούμε όλα αυτά. Αυτές πάντως είναι μια δύσκολη εξίσωση και My Data μέσα σε όλα. Και My Data εδώ και 2 χρόνια. No. Εκεί έχουμε κάνει αρκετές ημερίδες και εμείς σαν επιμελητήριο για να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες και να τους ενημερώσουμε. Εδώ, κύριε Κανενόπλε, θα μου επιτρέψετε. Έχουμε κάνει όμως τους επιχειρηματίες οικονομολόγους σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι. Ωραία. Απλώς εμένα θα μου επιτρέψετε, επειδή είναι και η δουλειά μου τέτοια που υποστηρίζω επιχειρηματίες, να πω ότι
πλέον πάμε στο αύριο, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που χρειαζόμαστε τις νέες τεχνολογίες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε χωρίς αυτές. Πρόσφατα, πριν λίγες εβδομάδες, η Microsoft έκανε 10 δις επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη. Έρχονται δηλαδή πράγματα τα οποία ο άνθρωπος θα δουλεύει αυτοματοποιημένα, χωρίς απαραίτητα να βλέπει άλλον άνθρωπο. Όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνεται να τα κάνουμε χωρίς πληροφορική και χωρίς να εντάξουμε νέες τεχνολογίες στην επιχείρησή μας. Άρα, ναι, μεν το My Data έφερε δυσκολίες στη χρήση. Πολλοί άνθρωποι δεν ήταν εξοικειωμένοι με την πληροφορική, δεν είχαν γραμματεία, δεν είχαν λογιστήριο για να το χειρίζεται αυτό, ήταν μεγάλη σε ηλικία. Δυστυχώς όμως οι ανάγκες της επιχειρηματικότητας για το αν θέλουν να είναι ανταγωνιστικοί λένε ότι πρέπει να εξοικειωθείς. Μάλιστα το κράτος έχει βγάλει και κάποια εργαλεία γι' αυτό. Έκανε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τα ψηφιακά εργαλεία, με τις ψηφιακές συναλλαγές, που δίνει κάποια χρήματα στους επαγγελματίες για να μπορέσουν να κάνουν αυτή την επένδυση πιο φθηνά. Να αλλάξουν φορολογικό μηχανισμό, να αλλάξουν ταμιακή μηχανή. Αυτά θα ανοίξουν τις επόμενες εβδομάδες τα προγράμματα, γιατί έρχονται πολλές αλλαγές. Τα My Data δηλαδή είναι η πιο σοβαρή αλλαγή που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, όταν κόβεις το τιμολόγιο σου, την απόδειξή σου, να ενημερώνεται το κράτος. Δεν είναι κακό αυτό. Να ενημερώνει το κράτος την ώρα που κάνεις τη συναλλαγή με κάποιον και πουλάς είτε υπηρεσία είτε εμπόρευμα. Ας μην γελιόμαστε. Σωστό είναι αυτό. Απλώς θα έπρεπε να γίνει με έναν πιο ομαλό τρόπο για να ενταχθεί αυτή η διαδικασία. Την 31 Δεκεμβρίου, προχθές όμως, έγινε και άλλη μια απόφαση που δεν έχει ακόμα κοινοποιηθεί και συζητηθεί πολύ. Κλειδώνουν τα POS των τραπεζών. Αυτό σημαίνει ότι όποιος χρησιμοποιεί POS δεν θα μπορεί να πληκτρολογεί το ποσό από πάνω. Θα πρέπει το ποσό να έρχεται από ένα πρόγραμμα που θα χρησιμοποιεί προς το POS ή από μια ταμιακή. Και αυτό θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι η εφαρμογή του. Άρα αυτοματοποιούνται όλα. Και αυτοματοποιούνται, θεωρώ εγώ, όταν θα περάσουν τα χρόνια για καλό μας. Γιατί θα ξέρουμε. Και εγώ θέλω να το ελπίζω και οι επιχειρηματίες θέλουν να το ελπίζουν. Η πραγματικότητα ήταν να αυτοματοποιούνται, αλλά να μειώνεται και η φορολογία παράλληλα. Για να μην υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι ο στόχος. Για να μην υπάρχει πρόβλημα, ξέρω εγώ, του να σκεφτεί κάποιο να μην πατήσει το κουμπί ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί έχουμε οδηγήσει τον κόσμο σε αυτή τη συνθήκη λίγο πολύ. Σωστά. Απλώς ο στόχος είναι αυτός. Να δούμε πού είναι η πραγματική οικονομία, πού είναι ο πραγματικός τζίρος. Να έχουμε όλοι οι επαγγελματίες μια καθαρή εικόνα για την επιχείρησή μας. Γιατί, κύριε Κανελόπουλε, επειδή το ζω καθημερινά, δεν γνωρίζουμε πραγματικά τι κερδίζουμε. Αρκετοί επαγγελματίες. Και αυτά τα προγράμματα μας δίνουν τη δυνατότητα να δούμε πραγματικά πού κερδίζουμε και σε ποια δραστηριότητα για να πάρουμε και αποφάσεις. Μακάρι και να φτάνουμε στο σημείο του να λέμε ότι κερδίζουν οι επαγγελματίες, εγώ θα πω, ή τουλάχιστον ότι είναι στα ίδια. Γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ότι δυστυχώς υπολείπονται πολύ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ να ευχαριστήσω και να ευχηθώ για όλους τους επαγγελματίες υγεία και καλή τύχη και να συνεχίσουν να ελπίζουν και να έχουν όραμα και πάντα να επιλέγουν δίπλα τους συνεργάτες οι οποίοι μπορούν να τους βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν το όραμά τους. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Τούπας από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας μας, διευκρίνησε μια σειρά από ζητήματα. Πάμε εμείς στο Δήμο Καλαμάτας, στην παράταξη μειοψηφίας αυτήν της κυρίας Τόνιας Κουζή, η οποία από τον Best 97,3 είπε σε όλους τους τόνους που δεν θα είναι υποψηφία δήμαρχος, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει την αυτοδιοίκηση. Με τον πλέον κατηγορηματικό και ιδιαίτερα χαρακτηριστικό δικό της τρόπο, διέψευσε σήμερα, μιλώντας στον Best 97,3 για τη Δέσμηνα Ηλιοπούλου, τις φήμες πως έχει κλείσει με έναν από τους υπάρχοντες συνδυασμούς η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της Μειοψηφίας Καλαμάτα Τόπος Ζωής, Τόνια Κουζή. Η κυρία Κουζή παραδέχθηκε πως έχει επαφές, ωστόσο δεν έχει κατασταλάξει αν θα συμπορευθεί με κάποιον υποψήφιο, καθώς επικεφαλής δεν προτίθεται να τεθεί. Όχι, δεν έχω βρει κάποια θέση. Θα ήθελα δηλαδή ένα σχήμα να πάω στο ραντεβού, να κάτσουμε κάτω, να πούμε: ωραία, οκ, αυτοί είναι εκεί και κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι. Εμείς τι θα κάνουμε. Που σημαίνει εμείς ότι είμαι εγώ, εσύ και δείξε μου και τους άλλους 8 ανθρώπους και πες μου και τις άλλες θέσεις. Τέτοια κουβέντα δεν έχω κάνει και αρχίζει να μου φαίνεται πιο παλιό από το παλιό το υποτιθέμενο καινούριο. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί βγαίνω και με νέους ανθρώπους που λένε ότι θα κάνω μια διαφορά. Mm-hmm. Κυκλώνονται τα πρόσωπα και όλοι βγαίνουμε για τους ίδιους καφέδες και γι' αυτό πάρα πολύ εύκολα ακούτε κι εσείς ότι κουζί, συμφωνείτε ναι. Στο να πάω να ενημερωθώ και να πιω έναν καφέ δεν σημαίνει ότι πήγα. Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις κάνω την ίδια ερώτηση. Τι με θέλεις, τι θα κάνω. Δεν έχω πάρει πάντα. Πρέπει να σας πω ότι επειδή και τώρα μου έχει γίνει αντίστοιχη πρόταση mm-hmm. και από το Δήμαρχο Καλαμάτα mm-hmm. και εκεί δεν θέλω να πάω κατά μόνας. Είμαι γενικά της άποψης ότι ένας δεν θα φέρει την άνοιξη. Η Τόνια Κουζή ήταν από εκείνους που συμμετείχαν στην προσπάθεια των συνδυασμών των μειοψηφιών για έναν κοινό επικεφαλής. Αναφερόμενοι λοιπόν στο προφίλ εκείνου που η ίδια εκτιμά ότι θα πρέπει να ηγηθεί ενός νέου σχήματος που θα διεκδικήσει το Δημαρχιακό Χθόκο, εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να είναι ένας νέος άνθρωπος που να μπορεί να αφοσιωθεί. Αυτός ο άνθρωπος, κατ' εμέ, επειδή απέναντί του έχει έναν ενεργεία δήμαρχο, νέο σαν άνθρωπο, mm-hmm. δηλαδή είναι ο άνθρωπος 50 χρονών, έχει μια απορία μέχρι τώρα. Για μένα, επειδή εκλογήθηκε πάρα πολύ
branding. Mm-hmm. Θέλουμε ένα εξίσου νέο άνθρωπο, δηλαδή αυτή τη μέση ηλικία. Όπου να έχει όμως ένα εύρος ηλικιακό να μου πει ότι εγώ τα επόμενα 8 χρόνια, τα επόμενα 12 χρόνια, δεν ξέρω πώς θα το κάνει ο άνθρωπος, mm-hmm. θα μπορέσω να αφοσιωθώ σε αυτό το πράγμα. Δεν είμαι καθόλου εντάξει με την ιδέα ενός συνταξιούχου που έρχεται γιατί δεν έχει κάτι άλλο να κάνει mm-hmm. και ξαφνικά να λαμβάνει να διοικήσει το Δήμο. Εμένα, στο μυαλό μου, η διοίκηση του Δήμου είναι κάτι πάρα πολύ δραστήριο και κάτι πάρα πολύ ενεργό. Mm-hmm. Δεν μπορώ λοιπόν να το ταυτίσω με έναν άνθρωπο ο οποίος παρετείται από ένα άλλο επάγγελμα και αναλαμβάνει ένα δεύτερο ρόλο στην κρίζα, ας πούμε, ηλικία. Mm-hmm. Δεν είναι στο δικό μου τέτοιο. Όμως αυτούς τους ανθρώπους, επειδή έχουμε 5, 6, 10 από αυτούς τους ανθρώπους πάρα πολύ σημαντικούς, mm-hmm. με πολύ μεγάλη εμπειρία από πίσω τους, και οι οποίοι δεν φαίνεται να έχουν τη διάθεση να εγκαταλείψουν τα κοινά, mm-hmm. και καλά κάνουν και δεν θέλουν να τα εγκαταλείψουν, εγώ θα ήθελα όλοι αυτοί οι άνθρωποι να βρουν το γαμπρό, όπως έλεγα, και να τον βοηθήσουν. Τώρα, σημαντικές εξελίξεις σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Μετά τις εθνικές εκλογές, προανήγγειλε η Περιφερειακή Σύμβουλος και Αναπληρώτρια Εγγραμματέας του Τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ Κινάλη, Δήμητρα Λιμπεροπούλου. Ενώ για τη συμμετοχή της στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές, είπε πως η ίδια δεν γνωρίζει κάτι, ενώ ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν είναι αυτός ο σκοπός της. Μια καλή ευκαιρία μέσα από ένα μεγαλύτερο κόμμα να αναδειχθούν θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και την οικολογία, χαρακτήρισε την επιλογή της από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ως αναπληρώτρια γραμματέα του τομέα περιβάλλοντος του κόμματος, η Δήμητρα Λιμπεροπούλου, επισημένοντας ωστόσο ότι η ίδια παραμένει οικολόγος. Με τίμησε λοιπόν ο πρόεδρος του Κινάλ όταν μου ζήτησε να αναλάβω εντός εισαγωγικών αυτό τον τομέα του Κινάλ ΠΑΣΟΚ. Όπως έχω δηλώσει και το ξαναλέω, ήμουν, είμαι και θα είμαι οικολόγος. Αυτό δεν αλλάζει, δεν μπορεί να αλλάξει, είναι η ιδιοσυγκρασία, η ιδεολογία. Όσον αφορά τη συμμετοχή της στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές, η ίδια σημείωσε δεν γνωρίζει κάτι, ωστόσο επεσήμανε ότι αυτό δεν είναι αυτοσκοπός. Δεν είναι αυτοσκοπός μου το ψηφοδέλτιο. Σκοπός είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στον τομέα που έχουμε αναλάβει για τον τόπο μας. Αν ο πρόεδρος κρίνει ότι εγώ θα πρέπει για οποιονδήποτε λόγο να είμαι στο ψηφοδέλτιο, καλοδεχούμενο. Mm-hmm. Εάν κρίνει ότι δεν πρέπει να είμαι, πάλι η δουλειά θα είναι ίδια. Για τις περιφερειακές εκλογές έκανε λόγο για σημαντικές εξελίξεις μετά τις εθνικές εκλογές, τόσο σε ατομικό όσο και σε γενικό επίπεδο. Γίνονται συζητήσεις πολύ, πολύ καλές συζητήσεις, θα μου επιτραπεί ο όρος, και επικοδομητικές. Πιστεύω λοιπόν ότι μετά τις εθνικές εκλογές θα έχουμε εξελίξεις πάνω στον τομέα της αυτοδιοίκησης, τόσο όσον αφορά εμένα mm-hmm. και γενικότερα στο αυτοδιοικητικό κομμάτι της Πελοποννήσου και όχι μόνο. Η κυρία Λιμπεροπούλου επεσήμανε την ανάγκη να μπει προτεραιότητα στο θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ επεσήμανε ότι στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων κάτι δεν έχει γίνει καλά και πρέπει να επανεξεταστεί. Οι λέξεις δεν είναι κακές. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται είναι κακές. Ήδη τα αποτελέσματα, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι οι Δήμοι αδυνατούν να πληρώσουν. Άρα κάτι δεν κάναμε καλά. Άρα λοιπόν δεν μας φταίει το ΣΔΙΤ ως ΣΔΙΤ. Μας φταίει ο τρόπος που εφαρμόστηκε αυτή η μέθοδος. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αγνοήσουμε τα ζητήματα που έχουν προκύψει για τη χωροθέτηση τόσο στην Καλλιρόη, έτσι, όσο και στη Λακωνία στον Ευρώτα. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Τρίπολης. Υπηρετούμε την καθημερινότητά σας. Η ΔΕΙΑΤ είναι υπεύθυνη για το δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτευσης του Δήμου Τρίπολης. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις για τον έλεγχο και τη χλωρίωση του νερού. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού στη ΒΙΠΕ Τρίπολης. Εξειδικευμένα οχήματα. 24 ώρες στη διάθεσή σας. 2710-223-223. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Τρίπολης. Αγροεφόδια Τρουπής. Σε έναν χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων καλύπτουμε τις καλλιεργητικές σας ανάγκες.
λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, αρδευτικά συστήματα, γεωργικά μηχανήματα, πατατόσποροι, μελισσοκομικά και οτιδήποτε χρειάζεται ο παραγωγός. Στα φυτωρία μας θα βρείτε παράλληλα τις καλύτερες προτάσεις για καρποφόρα, καλοπιστικά φυτά και εναλλακτικές καλλιέργειες. Άριστη σχέση, ποιότητα τιμής. Εξειδικευμένες συμβουλές. Αγροεφόδια τροπής. Πάντα δίπλα στον παραγωγό. Και πάμε σε αυτό το σημείο να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο από την Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, τον Μίνα Αρτόπουλο. Καλησπέρα. Θέμη, καλησπέρα. Για να θέσουμε τα ζητήματα που υπάρχουν για την περιοχή και που και σήμερα, από ό,τι φαίνεται, η υπόθεση Μέναλο είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και δεν σταματούν και οι αντιδράσεις για τις ανεμογεννήτριες. Ισχύει. Εμείς προσπαθούμε από τη δική μας πλευρά δημοσιογραφικά να κρατήσουμε το θέμα όσο γίνεται πιο ψηλά στην επικαιρότητα, διότι πρόκειται για ένα μείζον ζήτημα που απασχολεί πολύ έντονα την τοπική κοινωνία. Παρά το γεγονός, και οφείλω να το πω, Θέμη, ότι θα περίμενα να υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση στις αντιδράσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, υπό την έννοια ότι το ζήτημα, το θέμα με τις ανεμογεννήτριες αγγίζει πάρα πολλούς ανθρώπους στην Αρκαδία και επαγγελματικά, αλλά και γενικότερα στην καθημερινότητά τους. Mm-hmm. Και θα άλλαζε πάρα πολλά δεδομένα. Υπ' αυτή την έννοια, οι ελάχιστες φωνές που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα είναι πολύ λίγες. Θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερες. Σήμερα, εμείς στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, καλέσαμε τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων, τον κύριο Θανάση Χωματά, ο οποίος είπε κάποια σημαντικά πράγματα για να κατανοήσουμε το μέγεθος των προβλημάτων που θα φέρουν αυτές οι γιγάντιες ανεμογεννήτριας αν τοποθετηθούν στο Μέναλο. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Χωματάς είναι ότι μιλάμε για ανεμογεννήτριες οι οποίες έχουν ύψος ίσα με μια πολυκατοικία 60 ορόφων και για να τοποθετηθούν θα πρέπει να πέσει τσιμέντο στο έδαφος, στη βάση τους, ίσα με την κεντρική πλατεία της Τρίπολης. Δηλαδή, αν μπουν 80 ανεμογεννήτριες, θα πρέπει να πέσει τσιμέντο το οποίο θα ισούται με 80 πλατείες για να καταλάβει κανείς το πρόβλημα το οποίο θα δημιουργηθεί και στο υπέδαφος. Διότι ουσιαστικά θα σφραγιστεί το έδαφος και θα επηρεαστεί και ο υδροφόρος ορίζοντας. Άρα δεν είναι μόνο ζήτημα οικονομικής φύσεως ως προς τη λειτουργία του Μενάλου και των επιχειρήσεων που βρίσκονται εκεί, αλλά έχει να κάνει άμεσα και με το περιβάλλον. Πάμε σε αυτό το σημείο. Επιπλέον, να αναφέρω ότι η λύση η οποία προκρίνεται, γιατί είναι σημαντικό να εντοπίσουμε και το τι θέλουμε ως τοπική κοινωνία. Η λύση η οποία προκρίνεται είναι ότι πρέπει μια ειδική περιβαλλοντική μελέτη, η οποία ξεκίνησε το 2010 και έφτασε λίγο πριν γίνει προεδρικό διάταγμα και κόλλησε τότε, να επικαιροποιηθεί και να εκδοθεί αυτό το προεδρικό διάταγμα που θα ορίζει το Μέναλο συνολικά και όχι σε ένα τμήμα του ως οικολογικό πάρκο. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα να δημιουργηθούν συγκεκριμένες ζώνες και να αποτραπούν τέτοιου είδους επενδύσεις στο βουνό. Και νομίζω αναδείχθηκε αυτό και μέσα από την ερώτηση η οποία έγινε στη Βουλή. Και τώρα υπάρχει και ένα ζήτημα, να το πω έτσι, όχι περίεργο, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα κενό που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη διαβούλευση που υπήρξε κάλεσμα συμμετοχής και καλά έκανε στην αρχή και επεσήμανε στο κομμάτι των αντιδράσεων, το μέρος των αντιδράσεων και εκείνο που σχετίζεται με το αύριο μιας ολόκληρης ζώνης, όχι μόνο στην Αρκαδία, σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, εγώ θα πω,
Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πιο στοιχειοθετημένες από εδώ και πέρα τις όλες πανεμβάσεις και να μην μένουμε μόνο και μόνο στις πολιτικές δεσμεύσεις. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τα όσα χαρακτηριστικά ανέφερε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης ο εκπρόσωπος των οικολογικών ομάδων. Βάσει του ήπιου οικοτουριστικού μοντέλου που έχει αναπτυχθεί. Όλα αυτά μαζί. Και όλα αυτά τεκμηριώνουν αυτές τις απόψεις. Τέλεια. Σε κάθε περίπτωση. Το πρόβλημά μας θα είναι τεράστιο. Προσέξτε όμως και κάτι άλλο συγκλονιστικό πρόβλημα που θα έχουμε. Σε 10, 15, 20, 30 χρόνια που είτε ξεπεραστεί ο χρόνος της ωφέλιμης ζωής αυτών των πυλώνων, των τεράστιων, των 60 όροφων πολυκατοικιών. Αυτή η πανσπερμία σε όλη την Ελλάδα. Ή όταν θα ξεπεραστεί η τεχνολογία αυτή που έχουμε σήμερα για τις ανεμογεννήτριες και θα αντικατασταθεί από άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ ή από ακόμα τη σύνδεξη του υδρογόνου που αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σοβαρές μελέτες και παγκόσμια. Και μας το είπε αυτό το πράγμα, μας το έχει πει. Και υπόθηκε αυτό και επισήμως και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Θα ήθελα να τονίσω σε ολόκληρη, όχι τοπική κοινωνία μόνο, σε ολόκληρη τους συμπολίτες μας στην Ελλάδα. Που η Ελλάδα τι είναι, μια τουριστική. Η τουριστική βιομηχανία μας είναι το 30% του ΑΠΕ. Ναι. Του ΑΠΕ. Αν θέλουμε να μιλάμε μόνο με οικονομικούς όρους και να ξεπεράσουμε το θέμα της αξιοπρέπειά μας και του χαρακτήρα μας. Διότι δεν τζιμπάμε στο τυράκι του 2% που δίνουν οι εταιρείες των αιωλικών. Δεν τζιμπάμε με το 2% που δίνουν στις κοινότητες δίθεν ή στους λογαριασμούς του ρεύματος. Τι θα γίνει μετά από 30 χρόνια, τι θα γίνει μετά από 30 χρόνια, 25, 30, 40 χρόνια, αυτά τα αιωλικά βιομηχανικά δίθεν πάρκα θα είναι αιωλικά νεκροταφεία, σκέλεθρα τα οποία ουδέποτε θα μετακινηθούν και θα αποκατασταθεί το περιβάλλον. Τα νταμάρια τα τεράστια της διάνοιξης των μεγάλων έργων οδοπίας που πρέπει να γίνουν 20 μέτρα φάρδος δρόμων για να πάνε για τα μηχανήματα επάνω. Ούτε τα εκατομμύρια κυβικά μέτρα μπετών που θα σφραγίσουν τη γη από κάτω και θα ανατρέψουν τις ροές του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε ολόκληρο το βουνό. Φανταστείτε 80 πλατείες κεντρικές μπετοναρισμένες με εκατομμύρια τόνους τσιμέντο. Ούτε αυτά τα αιωλικά, οι πυλώνες θα απομακρυνθούν. Άκρως χαρακτηριστικές οι αναφορές και νομίζω ότι το στοιχείο του προβληματισμού και πολύ περισσότερο και της ανησυχίας θα πρέπει να ενταθεί και να υπάρξει και να καταγραφεί ως μια διάσταση του τι θέλουμε για μια ολόκληρη περιοχή. Πάμε λίγο σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο σχετίζεται με τη δημιουργία εικονικού μουσείου Μίκη Θεοδωράκη στη Ζάτουνα. Ναι, ο Δήμος Γορτινίας εξέδωσε μία ανακοίνωση μέσα από την οποία κάνει γνωστό ότι προκυρήσει έναν διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με σκοπό να δημιουργηθεί ένα εικονικό μουσείο Μίκη Θεοδωράκη. Θυμίζω ότι από το 2006 έχει δημιουργηθεί το μουσείο Μίκη Θεοδωράκη στη Ζάτουνα και λειτουργεί μέχρι και σήμερα και το επισκέπτεται, το έχει επισκεφτεί όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολλοίς κόσμος ανά την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργηθεί ένα διαδικτυακό μουσείο Μίκη Θεοδωράκη και αυτό θα γίνει μέσα από τον διαγωνισμό τον οποίο προκήρυξε ο Δήμος Γορτινίας. Θυμίζουμε ότι ο αείμνηστος Μίκης Θεοδωράκης εξορίστηκε στην Ζάτουνα της Γορτινίας, στη Ζάτουνα της Αρκαδίας, τη διετία 1968-1969, εξορίστηκε από τη Χούντα και εκεί έγραψε και ένα μέρος από το πνευματικό του, το μουσικό του έργο, που βέβαια διατηρείται μέχρι και σήμερα και το γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Είναι ένα σημαντικός στόχος για τον Δήμο Γορτινίας, αυτό το μουσείο. Για όσους δεν μπορούν να επισκεφθούν το μουσείο στη Ζάτουνα, τουλάχιστον να έχουν την δυνατότητα να το πράξουν διαδικτυακά μέσα από το ίντερνετ. Τα πλάνα τα οποία βλέπουμε ήταν από την εκδήλωση για τα εγγένεια του μουσείου. Και πάμε να περάσουμε εμείς τώρα σε ένα ζήτημα το οποίο καίει, είναι καυτό και κυριολεκτικά δίνεται και η διάσταση της έντονης διαμαρτυρίας πια που αποτυπώνεται στην σπουδαστική ζωή στην Τρίπολη, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ξεσηκώνονται οι φοιτητές. Υπάρχουν τα ζητήματα με την δωρεάν συζήτηση, υπάρχουν φυσικά και εκείνα που σχετίζονται με την φοιτητική αιστεία. Ακριβώς. Θέμη, εδώ προκύπτει ένα θέμα για την τοπική κοινωνία της Τρίπολης. Η Τρίπολη θέλει φοιτητές ή δεν θέλει? Η Τρίπολη αγωνίστηκε για πάρα πολλά χρόνια από τότε που έπαψε να λειτουργεί η Παιδαγωγική Ακαδημία
για να γίνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δημιουργήθηκε το 2000 και λειτουργήσε από το 2002. Δεν είναι δυνατόν 20 και πλέον χρόνια μετά να μην υπάρχει μια φοιτητική εστία, όχι για όλους τους φοιτητές, αλλά τουλάχιστον για έναν αριθμό φοιτητών που αποδεδειγμένα, και είναι εύκολο αυτό να αποδεχτεί, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να νοικιάσουν ένα σπίτι 300-400 ευρώ που ένα διάρι, μια γκαρσονιέρα στην Τρίπολη τη βρίσκεις σε αυτά τα επίπεδα. Άρα λοιπόν οι φοιτητές έχουν δίκιο να φωνάζουν ότι δεν υπάρχει φοιτητική εστία στην Τρίπολη και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για το γεγονός ότι η τοπική κοινωνία ποτέ συντονισμένα δεν μπήκε στη διαδικασία να διεκδικήσει την δημιουργία μιας φοιτητικής εστίας. Και επιπλέον υπάρχει και το θέμα, το απαράδεκτο θα έλεγα, να κόβονται φοιτητές από την δωρεάν σύντηση. Παιδιά δηλαδή, τα οποία οι οικογένειές τους τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα στέλνοντάς τα στην Τρίπολη για να σπουδάσουν, έχοντας τόσα και τόσα έξοδα, αυτά τα παιδιά να μην έχουν τη δυνατότητα τουλάχιστον για ένα πιάτο φαγητό από τη δωρεάν σύντηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Άρα δύο βασικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν είναι δωρεάν σύντηση για όλους τους φοιτητές που κάνουν αίτηση και το θέλουν, γιατί υπάρχουν και τα παιδιά με μεγαλύτερη οικονομική άνεση, και βέβαια μια φοιτητική εστία. Συν το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα, δηλαδή το τμήμα νοσηλευτικής δεν στεγάζεται σε ένα κτίριο, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να γίνονται ανθρώπινα παλάκια δεξιά και αριστερά, και γι' αυτό το λόγο είναι έτοιμοι να βγουν στους δρόμους και να αντιδράσουν έντονα. Κρατούμε αυτές τις αναφορές. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Μινά Αρτόπλη, τον συνάδελφο από την Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης. Και εμείς σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε αυτές τις διαστάσεις, τις διαμαρτυρίες σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είναι πρόκληση να δίνει 50 εκατομμύρια για την πανεπιστημιακή αστυνομία για να μπουν τα ΜΑΤ μέσα στα πανεπιστήμια και να κόβει από την μέρημνα τη φοιτητική, από τη στέγαση τη σύντηση κτλ. Στα ακάγγελα, σπουδαστές και εκπρόσωποι φορέων από την απόφαση να τεθούν εκτός της δωρεάν σύντησης εκατοντάδες δικαιούχοι φοιτητές και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, με την αγωνία για τη συνέχεια έκδελη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 9 του Δεκέμβρη έδωσε ένα καλό πρωτοχρονιάτικο δώρο στους φοιτητές του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Έκοψε από τις λίστες των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σύντηση 470 φοιτητές. Αυστηροποίησαν τα κριτήρια που με κύριο πρόβλημα την υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων συνολικά σε όλη τη χώρα και διαχρονικά από όλες μέχρι τώρα κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, φτάνουμε στο σημείο να καλούμε τους φοιτητές να διαλέξουν ή θα πληρώσουν ή θα μείνουν νηστικοί. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Εσπείρωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Νίκος Γόντεκας, βάλλοντας κατά του Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα για το γεγονός πως δεν πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις του σώματος, κατέθεσε σχετική ερώτηση. Βέβαια, ο κύριος Νίκας με τον κύριο Μαλτέζο το έχουν κλείσει το μαγαζί. Έχει ένα μήνα να συνεδριάσει. Περιμένουν, λέει, το βορίδι. Και πότε θα καθαρογραφεί εκείνο του βορίδι, και πάει λέγοντας, τους βολεύει. Και τους βολεύει και η τακτική της αντιπολίτευσης με τα άσφαιρα πυρά. Εμείς λέμε στον κύριο Νίκα, στην πρώτη συνεδρίαση πρέπει να γίνει άμεσα, πρέπει να κουβεντιαστεί η συγκεκριμένη επερώτηση. Καλούμε τους φοιτητές μαζικά να συμμετέχουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ειδικά τη στιγμή που βρισκόμαστε σε περίοδο εξεταστικής. Οι φοιτητές θα φτάσουμε να αγχωνόμαστε μέχρι και για το αν θα έχουμε να βάλουμε μια μπουκιά ψωμί στο στόμα μας. Και μιλάμε ότι αυτά τα προβλήματα είναι επιπλέον από αυτά τα σοβαρά προβλήματα στέγασης που ψάχνουν να βρουν σπίτι οι φοιτητές με 3, 4 και 5 εκατοστάρικα νίκη και δεν βρίσκουν. Στα σοβαρά προβλήματα υποδομών πάνε τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο μέσα από τα λασπόνερα, τις γούβες, σε δρόμο που δεν έχει πεζοδρόμια, δεν έχει φωτισμό, δεν έχει τίποτα.
με πανάκριβο εισιτήριο 80 λεπτά μεταφοράς να πάνε, άλλα 80 να έρθουν και άμα χρειαστεί να πάνε και δύο φορές τη μέρα στο πανεπιστήμιο γιατί έχουν μάθημα το πρωί, μάθημα το απόγευμα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Περνάμε εμείς τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση. Έχουμε εξελίξεις, τις είχαμε προειδεάσει λίγο πολύ. Είναι στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας στις 30. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Εξελίξεις στο θέμα του προπονητή, έτσι. Ναι, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ο Νίκος Αναστόπουλος σήμερα βρέθηκε στα Παλιά Μπέλα και έκανε κανονικά την προπόνηση. Η πολύ αναμενόμενη επικοινωνία με την Αμερική και τον Γιώργο τον Μπρασά δεν ήρθε τις προηγούμενες ώρες. Αυτό αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ώρες, ίσως και αυτή η διαφορά ώρας να έχει επηρεάσει την επικοινωνία. Η απόφαση μοιάζει λυμένη. Ο Νίκος Αναστόπουλος οδεύει προς την έξοδο. Παρ' όλα αυτά ετοιμάζεται και για την αυριανή προπόνηση εφόσον δεν το έχει επισήμως ανακοινωθεί κάτι. Την ίδια ώρα από την ίδια από εκπροσώπους της ΠΑΕ έχει βγει το όνομα του Νίκου του Κακαλέτρη, ένας έμπειρος προπονητής, ο οποίος θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας, την τεχνική της ηγεσία, σε αυτή την μεταβατική της φάση, ώστε του βρεθεί το επόμενο πρόσωπο που θα καλύψει τη θέση του Νίκου Αναστόπουλου. Ο Νίκος ο Κακαλέτρης έχει διατελέσει προπονητής και στο παρελθόν στη Μαύρη Θύελλα, θυμίζουμε το 2009, είναι ένας έμπειρος προπονητής και έχει και γνώση για τα ζητήματα της ομάδας. Στο πλευρό του, ο Φραγκίσκος Κεράνης, ο οποίος θα συνεχίσει και στο πόστο του, ετοιμάζεται και εκτός από που θα είναι αυτός που θα οδηγήσει την ομάδα στο σαββατιάτικο μάτς με την προοδευτική, η οποία σήμερα να πούμε ότι στην αυλαία της 11ης αγωνιστικής πήρε και μια ανάσα, έκανε το 1-0 με την Επισκοπή. Θα έχει και τον Ούγκο Μπόρχες, ο οποίος σήμερα βρέθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ Καλαμάτας και έλυσε το συμβόλαιό του. Θα φορέσει τη φανέλα της προοδευτικής το Σάββατο και θα βρεθεί απέναντι από την παλιά του ομάδα. Και ο Παυλίδης, θυμίζουμε ότι είναι στην προοδευτική. Αυτά είναι για το ρεπορτάζ της Καλαμάτας και να σου πω και αυτή η είδηση που κυκλοφόρησε ότι υπήρξε ντου από φιλάθλους στην προπόνηση σήμερα διαψεύθηκε από τον ίδιο τον Νίκο Αναστόπουλο. Αυτά προς ώρας. Περιμένουμε. Το πραγματικό είναι ότι έχουμε εξελίξεις με τον Νίκο Καλέτρη λίγο πολύ να αναλαμβάνει τα ενία της ομάδας έως ότου εάν υπάρξει μια άλλη διαδοχή κατάσταση αυτές φαίνεται να είναι οι αποφάσεις. Έχουμε αλλαγή προπονητή και στον Πάμισο. Έχουμε αλλαγή προπονητή και στον Πάμισο, ένα ξαφνικό διαζύγιο αν θέλεις με τον Σπύρο τον Τζίκινη, έναν προπονητή που από την αρχή της σεζόν έχει στο τιμόνι της η ομάδα της Μεσίνης. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, την ομάδα αναλαμβάνει έχοντας προφορική συμφωνία, με την διοίκηση ο Αλέξης Μαντζούνης. Έχουμε λοιπόν αλλαγή προπονητή και εκεί, οι λόγοι δεν έχουν γίνει γνωστοί, το σίγουρο είναι πως το τελευταίο χρονικό διάστημα οι σχέσεις μεταξύ τεχνικού και προέδρου ηγεσίας δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές. Παρ' όλα αυτά θυμίζουμε ότι ο Πάμισος είναι η ομάδα που είναι μία εκ των διεκδικητών του φετινού πρωταθλήματος της Α κατηγορίας. Σύστη να σας ευχαριστήσουμε και εμείς σε αυτό το σημείο να περάσουμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις. Όσα απολαμβάνεις. Όσα μοιράζεσαι. Όσα δημιουργείς. Όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργη της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργη της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπούργη της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.